Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα θα σας πάρω μαζί μου καθώς ετοιμάζομαι για να πάω σε μια συναυλία που περιμένω εδώ και 10 μήνες. Θα πάω σε μια rock, metal, core. Ξεκίνησα φυσικά λούζοντας τα μαλλιά μου. Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο στο λούσιμο. Λούστηκα κανονικά με σαμπουάν, μάσκα, μαλακτική. Ο λόγος που λούστηκα είναι γιατί θέλω όσο περισσότερο όγκο για το σημερινό χτένισμα και εάν ξέρετε εμένα από προηγούμενα βίντεο ή στην προσωπική μου ζωή θα ξέρετε ότι όταν φρεσκολούζω τα μαλλιά μου μαζί με εμένα ξυπνάει και η ζούγκλα μου. Οπότε είναι ο τέλειος τρόπος για να αποκτήσω όσο πιο πολύ όγκο γίνεται. Μετά πέρασα στο στέγνωμα των μαλλιών μου. Έκανα για άλλη μια φορά ένα πάρα πολύ απλό στέγνωμα. Δεν έκανα τίποτα, δεν έκανα φορμάρισμα, διότι τα μαλλιά μου τα θέλω όσο πιο πουφι γίνεται και όπως βλέπετε το πέτυχα. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι διότι με βοηθάει πάρα πολύ. Πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε το βίντεο. Τα πράγματα που θα χρησιμοποιήσω είναι κυριολεκτικά τρία. Θα χρησιμοποιήσω ένα κλιπ για να μπορέσω να κρατήσω τα μισά μου μαλλιά όσο φτιάχνω τα άλλα μισά. Φυσικά τη βούρτσα μου. Και μικρά διάφανα λαστιχάκια για να μπορέσω να δέσω τις πληξούδες. Το χτένισμα αυτό το οποίο θα κάνω είναι ένας συνδυασμός Dutch Twist και Dutch Braid και είναι ένας εύκολος τρόπος για να κάνουμε μια ψεύτικη Dutch πλεξούδα η οποία δεν είναι τόσο εύκολο να την κάνουμε στον εαυτό μας εάν δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει. Έχω ξαναδοκιμάσει, απλώς θα κάνω έναν πολύ εύκολο τρόπο ώστε να μπορέσετε να ακολουθήσετε αυτό το tutorial ακόμη και αν ποτέ δεν έχετε δοκιμάσει να κάνετε Dutch πλεξούδα. Αλλάζω τελικά την πλευρά που θα κάνω πρώτα που θα σας δείξω το tutorial γιατί μετά που θα επαναλάβω από την άλλη πλευρά απλώς θα το κάνω fast forward διότι δεν χρειάζεται να το δείτε δύο φορές. Αυτή την πλευρά λοιπόν που τη βλέπετε πιο καθαρά θα ξεκινήσω και θα σας δείξω το tutorial. Έχω χωρίσει τα μαλλιά μου περίπου στη μέση πίσω. Μπορείτε να κάνετε πιο ακριβή χωρίστρα και πιο έτσι ατιμέλητη. Σήμερα το χτένισμα αυτό θα είναι πάρα πολύ ελαφρύ, ατιμέλητο, δεν θα είναι επίσημο. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να το φορέσετε σε οποιαδήποτε περίσταση, αν είστε καλεσμένοι κάπου, ειδικά για καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραία, αν ζεσταίνεστε εύκολα είναι πάρα πολύ ωραία. Ο λόγος που το κάνω σήμερα για τη συναυλία είναι διότι όταν πηγαίνω σε συναυλία ζεσταίνομαι πάρα πολύ και όταν δεν πηγαίνω σε συναυλία πάλι ζεσταίνομαι πάρα πολύ, αλλά σε συναυλία ένα παραπάνω, οπότε δεν θέλω τα μαλλιά μου κάτω, δεν θέλω να με ενοχλούν, να με ζεσταίνουν, να υδρώσω περισσότερο. Και επειδή έχουμε άλλη μια συναυλία και το Σάββατο, αυτή η συναυλία σήμερα λοιπόν είναι για το συγκρότημα Bad Omens. Εάν δεν τους ξέρετε, καλό είναι να τους μάθετε. Και το Σάββατο είναι η τελευταία συναυλία που θα μπορέσω να πάω ever στους Panic at the Disco, που εάν με ξέρετε, ξέρετε ότι τους λατρεύω εδώ και χρόνια από τότε που ξεκίνησαν και έχω πάει ήδη δύο φορές, θα είναι η τρίτη μου φορά που θα τους δω. Και πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσαν ότι δεν θα συνεχίσουν να είναι συγκρότημα διότι ο τραγουδιστής έχει αποφασίσει να αφοσιωθεί στην οικογένειά του, το οποίο σέβομαι απόλυτα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό εδώ το κομμάτι μέχρι εδώ το σβέρκο, θα ξεκινήσουμε με το twist, το οποίο είναι ο εύκολος τρόπος για να δώσουμε την εντύπωση ότι έχουμε κάνει Dutch braid. Εάν ξέρετε να κάνετε Dutch braid, μπορείτε να ξεκινήσετε κατευθείαν να κάνετε Dutch braid. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας δείξω τον εύκολο τρόπο που είναι το Dutch twist μέχρι εδώ και μετά θα συνεχίσουμε σε πλεξούδα. Θα πάρω μία τούφα από πάνω, μία τούφα από κάτω από τα μαλλιά μου και όπως το λέει και το όνομα του twist, θα τα κάνω twist. Το από κάτω λοιπόν του τουφάκι θα πάει από πάνω. Τώρα το τουφάκι το οποίο είναι από την κάτω πλευρά θα του προσθέσω λίγο ακόμα μαλλί ώστε να έχει αυτό το ενσωματωμένο look το οποίο θέλουμε, το οποίο θα μας δώσει την εντύπωση ότι είναι Dutch braid. Κάνω λοιπόν ακριβώς την ίδια κίνηση, twist προς τα πίσω. Μπορείτε να δώσετε διάφορες κατευθύνσεις. Θα δω τι κατεύθυνση θα καταφέρω να κάνω σήμερα. Ξανά λοιπόν, επαναλαμβάνω ακριβώς την ίδια κίνηση. Προσθέτω μαλλιά στην από κάτω τούφα, η οποία κάθε φορά είναι η άλλη τούφα, και κάνω twist. Θέλω να πάρω όλα μου τα μαλλιά από μπροστά, αλλά και όλα μου τα μαλλιά από πίσω. Σιγά σιγά, δεν χρειάζεται να βιαστείτε, ειδικά αν είναι η πρώτη φορά που το δοκιμάζετε, μπορείτε να πάρετε το χρόνο σας. Συνεχίζω να κρατάω τα μαλλιά μου.
ξανά twist. Προσθέτω μαλλιά μόνο στην κάτω τούφα. Twist περνάει από πάνω από την προηγούμενη πάνω τούφα και ουσιαστικά ανταλλάσσουν θέση. Τα πίσω μαλλιά μπορείτε να ξεκινήσετε να τα παίρνετε αργότερα στην πλεξούδα, δεν ανάγκη να τα βάλετε στο twist. Εσείς θα δείτε πώς θέλετε να είναι. Αν θέλετε να έχει πολύ περισσότερα μαλλιά το twist σας, μπορείτε να προσθέσετε από την αρχή και από πίσω μαλλιά. Εγώ δεν θέλω. Θέλω τώρα σιγά σιγά να κατέβω προς το λαιμό μου. Προσθέτω λοιπόν πάλι twist. Θα κάνω λοιπόν άλλο ένα twist και μετά θα περάσω στην πλεξούδα. Τώρα λοιπόν έχω φτάσει εδώ και θέλω να πάρω όλα μου τα μαλλιά και να τα χωρίσω σε τρία. Όπως κάνουμε μια κανονική πλεξούδα, δεν θα έχει κάτι ιδιαίτερο αυτή η πλεξούδα. Η μόνη διαφορά θα είναι ότι θα κάνω Dutch braid, δηλαδή τις τούφες θα τις περνάω από την κάτω πλευρά αντί για την επάνω, έτσι ώστε να φαίνεται ακόμη πιο έντονη η πλεξούδα, διότι εάν θα δείτε τη διαφορά μεταξύ της γαλλικής και της Dutch πλεξούδας, θα δείτε ότι η Dutch είναι πιο προφανής πλεξούδα και φαίνονται τα τμήματά της πολύ πιο έντονα. Αυτό θέλω λοιπόν για αυτό το χτένισμα. Μπορείτε να κατεβάσετε όσο θέλετε την πλεξούδα σας, μπορείτε να την αφήσετε αρκετά ψηλά. Εγώ θα την κατεβάσω αρκετά. Παίρνω λοιπόν ένα από τα διάφανα λαστιχάκια μου. Δένω την πλεξούδα και είμαι έτοιμη. Θα κάνω ακριβώς το ίδιο από την άλλη πλευρά και απλώς δεν θα σας περιγράψω. Θα σας δείξω σε fast forward, διότι είναι ακριβώς οι ίδιες κινήσεις. Τελειώσει λοιπόν το χτένισμα, θέλω λίγο να το διαμορφώσω, να γίνει λίγο πιο ατιμέλυτο, λίγο πιο ογκώδες, λίγο πιο ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο θα κάνω λοιπόν θα είναι να χαλαρώσω μερικά τμήματα της πλεξούδας αλλά και του twist. Να το πετύχετε αυτό, θα πρέπει από την κάτω πλευρά να ξεκινήσετε και να τραβάτε ένα κομμάτι από κάθε τμήμα της πλεξούδας και μετά το ίδιο κάνετε και για το twist. Παίρνω εξωτερικό κομμάτι της πλεξούδας και το τραβάω ελάχιστα προς τα έξω. Θα βγουν αφέλειες, θα βγουν layers που μπορεί να έχετε και επίσης λογικά θα βγει και λίγο η φράτζα μου και θα το διορθώσω αργότερα διότι δεν θέλω να πετάνε κερατάκια στο χτένισμά μου. Συνεχίζω να κρατάω την κάτω τούφα της πλεξούδας μου και χαλαρώνω και το twist. Λίγο, όχι πάρα πολύ. Και μετά, ό,τι δεν θέλω να πετάει, μπορώ πάρα πολύ απλά να χρησιμοποιήσω τσιμπιδάκια. Αν θα δείτε λοιπόν τώρα, οι δύο πλεξούδες είναι διαφορετικές. Η μία είναι πάρα πολύ σφιχτή και πάρα πολύ επιμελημένη, αλλά από εδώ έχω έτσι λίγο περισσότερο όγκο και είναι πιο fluffy. Κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά.
Μπορείτε να βάλετε λακ, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλω να βάλω λακ, διότι θέλω τα μαλλιά μου να κρατήσουν εκεί για το Σάββατο. Δεν θέλω να τα ξαναλούσω για την επόμενη συναυλία. Οπότε δεν θα βάλω λακ και hope for the best.